Είπατε ότι είμαστε και μόνοι, μας εντελώς, αλλά που ήρθε και ο Παναγιώτης να χιάψει. Ευοδοποίηση, αλλά βλέπω τον καιρό ο Άστα. Καλώς στο κύριο Τάκη. Που γιόρταζε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δημήτριος. Χρόνια πολλά. Ξέχασα στο ευρωπαϊκό. Να είσαι καλά, μας θα φέρεις την άλλη δευτερά. Να σας φέρω. Αλλά θα διαλάξω μήνας οπότε. Είμαστε ένας τέλος τώρα, αυτά που έχει κάνει. Τώρα πήγε το μυαλό. Να σε καλά. Γεια σου κύριε Κριστά. Τι ώρα θα πεις. Ναι, τώρα είναι η ώρα. Πιάσω πέρα, πάμε για ένα μήνυμα. Όποιος είναι να είναι. Όποιος είναι να είναι. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλιά, παράμοιε παράγει. Πνεύμα της Αγίας, Πανταχού, Αρών και τα πάντα μεγάλων. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνουσαν ημί. Και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίους. Και σώσε τον αγαθέ και τις ψυχές ημών. Αμήν. Ας καθίσω. Με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων θα καταγείλουμε στα θέματα φετινά όσο μου είναι δυνατόν ό,τι θα λέγεται εδώ θα είναι αυτή η γραφή ίδια και πατέρας της Εκκλησίας. Γιατί λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ό,τι ο Χριστός προείπε στους Αποστόλους το βλέπουμε μέσα στο βιβλίο των πράξεων ως πράξη. Παραδείγματος χάρη, τους είπε ότι εγώ σας στέλνω να κηρύξετε σε όλα τα έδρα. Και όντως οι πράξεις των Αποστόλων μας αναφέρουν το κήρυγμα του Χριστού εις πάντα τα έδη εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου και του Λουκά που γράφει τις πράξεις και άλλων Αποστόλων. Με άλλα λόγια, το κήρυγμα του Κυρίου επιβεβαιώθηκε πρακτικά με τις πορείες του Παύλου και των άλλων Αποστόλων. Ακόμη, τους είπε ότι εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Οι θέσεις θα είναι εσείς να είστε τα πρόβατα και το περιβάλλον σας ως επιτοπλίστων θα είναι λύκοι. Μα λύκοι που δεν θα έχουν απόλυτη δύναμη επάνω σας να σας φάνε, θα σας καταδυναστεύουν και θα σας τυραννούν, πλην όμως η δύναμή μου θα φαίνεται μέσα από τη δική σας αδυναμία.
Αυτά είπε ο Κύριος. Και βλέπουμε, σήμερα στον Αποστόλο. Ο λόγος του Κυρίου, ο προφητικός λόγος, να σαρκώνεται στα πρόσωπα των Αγίων Αποστόλων και να καταγράφεται μέσα στην πράξη των Αποστόλων. Βεβαίως, η πράξη των Αποστόλων γνωρίζουμε ότι είναι γραμμένες από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Όμως, ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν έγραψε μόνο τις πράξεις των Αποστόλων. Το λέει και το όνομα και το Ευαγγέλιο που φέρνει το όνομά του. Πρώτα έγραψε το Ευαγγέλιο και μετά έγραψε τις πράξεις. Και τι συναντάει κανείς στο Ευαγγέλιο? Συναντάει ολόκληρο το έργο του Κυρίου από τη σύλληψη, τη γέννηση, τη διδασκαλία του, τα πάθη του, την Ανάσταση, την Ανάληψη και στη συνέχεια θα δούμε ότι συμπληρώνει αυτό το κύκλο του έργου του Κυρίου με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αφού κάποια στιγμή θα έφευγε ο Κύριος και έπρεπε να αναλάβουν το έργο του οι Άγιοι Απόστολοι. Και αφού θα έφευγε, θα έφευγε κάποιο κενό ο Χριστός. Και τι εννοώ κενό? Η παρουσία του. Τους χάριζε δύναμη, τους χάριζε παρηγοριά, ενίσχυση. Με την απουσία του, επειδή θα υπήρχε κενό και θα αισθάνονταν σαν να είναι ορφανεμένοι από το πρόσωπο του Κυρίου, τους είπε ότι εγώ δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά πέμψω ημίν των παράκλητων. Θα σας στείλω τον ενισχυτή, τον παρηγορητή, τον δυναμωτή, εκείνο που θα σας αφαιρέσει κάθε δειλία από πάνω και θα σας δώσει δύναμη και θάρρος για να μεταφέρετε το λόγο μου στα πράσινα που έχεις, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Πριν φύγει, προφητεύει ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα. Πριν φύγει, προφητεύει ότι Ιωάννης με ανεβάπτισε εν ύδατι, ο Άγιος ο Πρόδρομος, βάπτισε στο νερό συμβολικά για να προετοιμάσει έτσι τους ανθρώπους να λάβουν το άλλο βάπτισμα, το δικό μου βάπτισμα, το εν πνεύματι Αγίου και πυρί. Ή αλλιώς αυτό που είπε στον Άγιο Νικόδημο, τον βουλευτή που τον επισκέφτηκε και του είπε ο Κύριος του Αγίου Νικοδήμου, του Απορριμαθέας όπως λέμε, αυτό που αποκαθήλωσε τον Κύριο από το Σταυρό, του είπε ότι όποιος δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος δεν πρόκειται να εισέλθει στη Βασιλεία του Ουρανού. Εκεί του το κήρυξε, χωρίς να μπορεί να κατανοεί ο Άγιος Νικόδημος τότε που το κήρυτε ποιο ήταν το νερό και το πνεύμα από το οποίο θα περνούσαν όλοι οι μετά τους Αποστόλους, ώστε να αναγεννηθούν, να γίνουν καινούργιοι άνθρωποι. Εγώ λοιπόν σας βάπτισα
Ο Ιωάννης εσβάψε στο Ίδωρ για να οδηγήσει στο δικό μου βάπτισμα που είναι εξ ύδατος και πνεύματος. Αυτά υπόθηκαν όταν υπόθηκαν από τον Κύριο, δεν ήσαν κατανοητά και από τους ίδιους Αποστόλους. Έγινε κατανοητά όταν κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιον, όπως τους είπε, αυτό το Πνεύμα του Άγιον, ο Παράκλητος, αποκαλύψει ημίν πάσαν την αλήθεια. Την αλήθεια ολόκληρη. Βέβαια, όσο είναι δυνατόν σε αυτούς να χωρέσει η αλήθεια, τόση αποκάλυψε. Άρα λοιπόν, μέσα στις πράξεις, βλέπει κανείς την επιβεβαίωση, την επαλήθευση των προφητικών λόγων του Κυρίου που κηρύχθηκαν στους Αποστόλους. Γιατί εκεί είναι πια ο λόγος του Κυρίου πράξη. Είχε δώσει λοιπόν ο Κύριος την υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα του Άγιου. Και δεν τους είπε θα σας στείλω αμέσως, μόλις φύγω. Ούτε επίσης τους είπε ότι θα αργήσει το Άγιο Πνεύμα να έρθει. Για δύο λόγους. Αν το έστελε αμέσως, υπήρχε κίνδυνος να μην η επιθυμία που είχε δημιουργηθεί μέσα τους να μην γίνει λαχτάρα έτσι πως πρέπει να γίνεται γύρω από τα θεία. Πρέπει να λαχταράς για να σου δοθεί η χάρις. Αν δεν λαχταράς, χάρις δεν έρχεται. Πρέπει να γίνει επιθυμία, δηλαδή με άλλα λόγια, καυτή των Αγίων Αποστόλων. Ούτε επίσης, πέρα από τις 40 ή τις 50 ημέρες που έκανα κατέβητο για πνεύμα, για να μην αποκάμω. Απ' τη μια, για να αυξηθεί η επιθυμία που δημιούργησε ο Κύριος με την υπόσχεση που έδωσε, ότι θα κατέβει το πνεύμα, δεν το έστειλε αμέσως, και απ' την άλλη δεν άργησε, για να μην κουραστούν να περιμένουν το Άγιο Πνεύμα, η Άγια Αποστολή. Μας λέει η πράξη των Αποστόλων, «Εν το συμπληρούστε την ημέρα της Πεντηκοστής». Όταν συμπληρώθηκε, η ημέρα της Πεντηκοστής. Θα πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Το λέγει, νομίζω, και ο Άγιος Ιωάννης στο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Αν η μνήμη δεν παπατάει, έστι δε και άλλα πολλά, λέει, υπάρχουν και άλλα πολλά που έπραξε ο Κύριος, άτιλα ανεγράφοντο, τα οποία αν γραφόντουσαν, δεν θα μπορούσαν, λέει, τα βιβλία του κόσμου να τα χωρέσουν. Μη δυνάμε να χωρίσει, λέει, τα άπατα τα βιβλία του κόσμου. Που σημαίνει ότι οι Απόστολοι από εκείνα που γράφουν, πήραν πολύ περισσότερα. Γράφουν κατά πολύ λιγότερα, πλην όμως αρκετά για να σωθούμε, αλλά πολύ περισσότερα τα πήραν οι Άγιοι Απόστολοι και τα μετέφεραν προφορικά, όχι μόνο γραπτά όπως έγινε στο Ευαγγέλιο, προφορικά, την λεγόμενη παράδοση για την οργάνωση της Εκκλησίας, για τους επισκόπους, για τους διακόνους,
για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Όλα αυτά στην πράξη παραδόθηκαν. Τα είδαν οι χριστιανοί της Αποστολικής Εποχής να παραδίδονται στην πράξη του Ιησού Αποστόλου. Λοιπόν, από αυτά τα έργα των Αποστόλων, από αυτά είναι γραμμένα μέσα ολίγα τεινά στις πράξεις των Αποστόλων. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, το λέει και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι οι Άγιοι Απόστολοι αυτά που άκουσαν, αυτά που είδαν, άεθε ασάμεθα, άεθε ασάμεθα, αυτά που είδαμε και αεχείρες ημών ψηλάφισαν και αυτά που τα χέρια μας ψηλαφίσανε, αυτά και σας εκθέτουμε. Δεν γράφουμε δηλαδή φανταστικά πράγματα, αλλά γράφουμε χειρομοιαστά. Από τη στιγμή που θαύτηκε ο Κύριος και μετά, για να μην έρθουν μεταγενέστερες εποχές, αυτοί που μετά τους Αποστόλους γεννήθηκαν και μετά οι άλλες γενναίες, και πούνε όσα γράφετε τα γράφετε με τη λογική σας και με τη φαντασία σας. Για να μην συμβεί αυτό, δεν είναι μόνο ο Θωμάς που είπε «Αν δεν δω, δεν πιστεύω». Έχετε, όλοι έχουμε χιλιάδες φορές ακούσει το Ευαγγέλιο της βαπτίσεως. Πηγαίνετε να κηρύξετε και πήγα και κηρύττουνε. Και πηγαίνετε την Ανάσταση και λένε ανάμεσα στα άλλα οι Απόστολοι το γεγονός ότι απίστησαν στο μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως μέχρι το σημείο εκείνο που τον πιάσανε από τα χέρια τους. Συζήτησαν μαζί, φάγανε μαζί, περπάτησαν μαζί. Είχαν δηλαδή επί 40 ημέρες ολόκληρες μετά την Ανάσταση μία συνεχή παρουσία τόσο κατά μόνας ένας Αποστόλος, τόσο και όλοι μαζί. Κάπου λένε πράξη των Αποστόλων ότι παρουσιάστηκε σε πάνω από 500 άτομα ο Κύριος, υπέρ 500. Δεν είναι ότι ένας μόνο το είδε και απατήθηκε. Μιλάμε και ένας και πολλοί μαζί είδαν τον Χριστό και μάλιστα πάνω από 500 άτομα συνομίλησαν μαζί του και τον είδαν τον Χριστό αναστημένο. Το λέει εδώ στις πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι εις και παρέστησε εαυτόν ζώντα στους Αποστόλους, αυτούς 12, όλους. Ήταν οι μόνοι 12 που ανήκαν στον κύκλο του Ιησού στους αμαρτές. Πήγαν και 120, πήγαν και 500. Και μετά παρουσιάστηκαν 3.000 στην ημέρα του Πεντηκοστής. Και λέει παρακάτω, μετά το παθήν, παρουσίασε ο Κύριος τον εαυτό του ζωντανό, μετά τα παθήματά του, εν πολλής τεκμηρίης, με πολλές αποδείξεις. Τεκμήριο είναι απόδειξης. Και λέει παραπέρα, διημερών 40. Δηλαδή, σε ένα χρονικό διάστημα 40 ημερών, συνεχώς παρουσιαζόταν. Οπτανόμενος αυτής και λέγον, παρουσιάστηκε λέει, παρουσιάζεται μπροστά τους,
Συνομιλούσε μαζί τους, τους δίδασκε, αυτό σημαίνει το λέγον, λέγον σημαίνει, είχε λόγο απέναντι τους, συζήτηση. Και ξέρετε, τους έλεγε, τα περί... εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει δύο λέξεις, τα περί της Βασιλείας του Θεού. Τους αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, 40 μέρες μέσα με τη διδασκαλία του και με την παρουσία του, ό,τι αναφέρεται στην δική του Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ μέσα θα φέρουμε και γενικά ό,τι αφορά την Εκκλησία μας. Δεν είναι μόνο για τη Βασιλεία του Θεού και η Εκκλησία. Βασιλεία του Θεού είναι και η Εκκλησία, δηλαδή οι πιστοί όπως πιστεύουν και αγαπούν τον Κύριο, με τη διοίκησή τους και με όλους, είναι στο χώρο της Βασιλείας του Θεού. Λοιπόν, αυτά μέσα στις 40 ημέρες ο Κύριος τους τα αποκάλυψε. Επίσης, είπα και παραλαμβάνω ότι τους είχε προφητεύσει ότι εσείς θα είστε οι μάρτυρές μου, οι κηρυκές μου, εσείς θα δίνετε μαρτυρία για το όνομά μου. Αυτό σημαίνει μάρτυρες, θα δίνετε μαρτυρία για το δικό μου όνομα. Σε όλα τα έθνη της γης. Κάτι που λογικά και ανθρώπινα είναι αδύνατο. Να διαδοθεί το όνομα του Κυρίου μας σε όλη τη τότε οικουμένη, λογικά και ανθρώπινα είναι αδύνατο. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε λεπτομέρειες. Όλη η οικουμένη στεκόταν ενάντια στο κήρυγμα. Το ξέρουμε πολύ καλά. Γιατί γκρέμιζε το κήρυγμα κάστρα ανθρωπίνος παντοδύναμα. Ανθρωπίνος παντοδύναμα. Μπορούσε ένας Απόστολος Παύλος να πάει σε μια Ασία που ήταν γεμάτη από είδωλα, γεμάτη από άρχοντες, επάρχους, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που είχε ψώσει το ανάστημά της με τον Αυτοκράτορα και έλεγε «Εγώ είμαι ο Θεός και δεν προσκυνάτε», να τα βάλουν οι Απόστολοι με αυτές τις ανθρώπινες δυνάμεις που είχαν ανθρωπίνη παντοδυναμία επάνω στη γη. Λοιπόν, το ότι αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα σε μία τέτοια κοινωνία, και λέει ο Χρυσόστομος, δεν παραδέχεσαι ότι κάνανε θαύματα, τότε εγώ σου λέω μπράβο που δεν παραδέχεσαι, και χωρίς θαύματα πως πέρασε το κήρυγμα του Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ ισχυρίζομαι ότι κάνα θαύματα, αλλά εσύ, αφού δεν δέχεσαι το θαύμα, σου λέω να ένα θαύμα. Πώς άλλαξε η οικουμένη χωρίς να κάνω θαύματα. Και χωρίς καμία δύναμη. Και χωρίς καμία δύναμη ανθρώπινη. Επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει ότι κυρίαρχος του λόγου ήταν ο ίδιος ο Κύριος και πώς κατήφθηνε τα διαβήματα των Αγίων Αποστόλων. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο κεφάλαιο του Παράξενου των Αποστόλων, εκεί βλέπουμε να τους προδιαγράφει ότι θα λάβετε δύναμη εξύψους επερθόντος του Αγίου Πνεύματος, αφού κατέβει το Άγιο Πνεύμα, και με αυτό τον τρόπο θα κρεμίσετε τα κάστρα του διαβόλου. Δεν υπάρχει άλλη
ισχυρότερη δύναμη από αυτή που σας δίνω εγώ. Γι' αυτό ακούμε και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη να λέει αυτό που έχουμε μέσα μας εμείς οι βαπτισμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι μείζον, ανώτερο από τον αντικείμενο, από τον διάβολο που είναι απέναντί μας. Μείζον ο ένιμι ή ο αντικείμενος λέει. Είναι ανώτερος αυτός που είναι μέσα μας παρά εκείνος που είναι απέναντί μας και μας πολεμάει. Εκτός εάν εμείς πούμε ή δεν μας χρειάζεται αυτή η δύναμη που είναι μέσα μας, οπότε έρχεται ο αντικείμενος και γίνεται αυτός κυρίαρχος του εαυτού μας. Εμείς ανοίγουμε τις πύλες και λέμε, ορίστε, πέρασε μέσα. Επίσης, αυτό που μας περιμένει μετά την Ανάσταση, την παγκόσμια των νεκρών, αυτό που μας περιμένει μετά την παγκόσμια Ανάσταση των νεκρών, δηλαδή, βεβαίως φεύγοντας από τον κόσμο πριν την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου, την ψυχή την περιμένει η Βασιλεία του Θεού. Και εδώ θέλω να κάνω μία διασάφηση. Υπάρχει μία εικόνα, βέβαια από ευσέβεια ή ευλάβεια αυτός που την φιλοτέχνησε, το κάνει αυτό το έκανε αυτό το πράγμα και διατηρείται μέσα στην Εκκλησία μας, όμως δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ποια είναι αυτή η εικόνα? Παρουσιάζει μία σκάλα να ανεβάζουν άγγελοι ψυχές και πλέον κατεβάζουν οι διάβολοι τις ψυχές, τα λεγόμενα που λέμε τελώνια. Την έχετε δει? Πραγματική υπόσταση δεν έχει αυτή η εικόνα. Και μας τη δίνει την απάντηση ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα βγει η ψυχή από τον άνθρωπο, ή πάει στο παράδεισο κατευθείαν, είναι σωσμένη, ή πάει στην κόλαση. Δεν υπάρχει τελώνια να βασανίζει ψυχές. Γιατί? Ακούσαμε και ακούμε μέσα τη Γραφή. Μνήστητη μου Κύριε όταν έρθεις εντί βασιλεία σου. Τον παρακαλάει ο ληστής. Και δεν του λέει ξέρεις θα περάσεις 40 μέρες τελώνια, αλλά του λέει αμήν λέγωση σήμερον τώρα τη στιγμή αυτή έσυμε τεμού τον παραδείσο. Θα είσαι μαζί μου στο παράδεισο. Δεν υπάρχει τέτοια δογματική διδασκαλία που να στηρίζει αυτό το είδος της εικόνας από τα τελώνια. Οπότε δεν έχει ο κάθε πιστός παρά να πει δεν υπάρχουν τελώνια, αλλά υπάρχει κατευθείαν η αγκαλιά του Χριστού που με περιμένει. Ή εάν απορρίπτω αυτό, με περιμένουν πράγματα τα δαιμόνια να μου οδηγήσουν την κόλαση. Ναι, τι κάνεις τα πορεία. Είναι τόσο λέει κάπου λέξη η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Δύναμη να πω. Είναι τόσο η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο που μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει ακόμα και τον διάβολο εάν δεν θα νοήσει ο διάβολο. Είναι εντελώς αδύνατον. Όχι στο Θεό. Όχι. Τα μπορεί, δεν το θέλει ο διάβολος. Εμείς κάναμε τη σκέψη αυτή και ο Παΐσιος λέει έκανε προσευχή για τον διάβολο και πήγε τον κόροιδο. Το γράψε το Παΐσιο μέσα, πώς το έχει διαβάσει. Λέει προσευχήθηκε για τον διάβολο και τον είδε και τον κόροιδο ο διάβολος. Αν δεν το μούτζωνε κάτι τέτοιο νομίζω ότι πρέπει να λέει στο βιβλίο του κύριο Παΐσιος. Το αντιλαμβανόμαστε τι μίσος έχει ο διάβολος στο άκουσμα του όνομα του Ιησού Χριστού.
Και στην προσευχή μπορεί να κάνει κάποιο ασωτή. Για άνθρωπο μπορεί που να είναι τέρας, αλλά για τον διάβολο δεν χωράει. Είναι χωρίς καμία απολύτως σωτηρία ο διάβολος. Επαναλαμβάνω ότι ο Κύριος παρέδωσε στους Αγίους Αποστόλους και πρακτικά τι μας περιμένει όταν πάμε στην αγκαλιά Του. Αυτό ξεκίνησα να πω και έβαλα και την εικόνα αυτή στη μέση για να καταλάβουμε. Τι μας περιμένει. Δεν έχει παρά να δούμε ακριβώς εκείνο που είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι. Την ώρα που τους μιλούσε, λέγει, στο πρώτο κεφάλαιο, τον είδαν να ανεβαίνει στον ουρανό. Προσέξτε, όχι τη θεότητά του προς Θεού, αλλά τον άνθρωπον Ιησού Χριστόν, γιατί πήρε μορφή ανθρώπου, να ανεβαίνει και νεφέλη, λέει, κάτω από τα πόδια του και άγγελοι δεξιά και αριστερά να συνομιλούν με τους Αγίους Αποστόλους. Τι εστήκετε και βλέποντες εις των ουρανών, γιατί στεκόστε και βλέπετε, λέει, ον τρόπον εθεάσαστε αναλαμβανόμενον, με τον τρόπο που τον βλέπετε να ανεβαίνει τώρα, με τον ίδιο τρόπο θα κατέβει. Με ταξιαρχίες αγγέλων. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Κύριος μας αυτό που δανείστηκε το ανθρώπινο σώμα, το εθέωσε, το πλήρωσε, δηλαδή το γέμισε από Πνεύμα Άγιο. Άλλωστε, ο μοναδικός που είχε σε πλήρη και απόλυτο βαθμό, σαν άνθρωπος, όλο το Άγιο Πνεύμα. Όλο το Άγιο Πνεύμα. Όπως και ο Πατέρας, το ακριβώς. Σαν άνθρωπος που αναλαμβάνω. Εφόσον λοιπόν θεώθηκε η σάρκα που δανείστηκε από την Παναγία και αυτή αναλήφθηκε με αυτόν τον τρόπο θεωμένη ψηλά στον ουρανό, όμοια, αλλά σε μικρότερο ποσοστό, θεωμένη θα είναι και κάθε σεζωσμένο ανθρώπου το σώμα ή η σάρκα, είτε ζει είτε είναι πεθαμένη, μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας. Θα είναι θεωμένη. Θα μετέχει του Αγίου Πνεύματος, θα είναι γεμάτη όσο μπορεί σαν ανθρώπινη σάρκα και όσο μπορεί σαν ψυχή, γιατί απόλυτα θεωμένη και με όλο το Άγιο Πνεύμα, μόνο η Αγία Τριάδα είναι. Ουδής άλλος επί της γης, σαν άνθρωπο που πέρασε, σε απόλυτο βαθμό ή είχε ή θα έχει από την πλήρωση του Άγιου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, το λέει πρώτο κεφάλαιο, σε ένα σημείο λέει, ανερχότανε στον ουρανό ο Κύριος. Δοξασμένο το ανθρώπινο σώμα. Με δοξασμένο το ανθρώπινο σώμα. Λοιπόν, δοξασμένο θα ανέβει και το σωσμένο σώμα του ανθρώπου πάνω στον ουρανό. Αθανατοποιημένο, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ο θάνατος δεν κάνει τίποτε στο ανθρώπινο σώμα άλλο παρά να το ξεσκουριάζει από τις σκουριές, μιλάμε για το σωσμένο σώμα, από τις σκουριές της αμαρτίας, αφού το Άγιο Πνεύμα, είναι στο παρακάτω κεφάλαιο, κατέβηκε σαν εμπριστής από τον ουρανό. Φωτιά δεν κατέβηκε. Γιατί κατέβηκε σαν φωτιά. Είναι ένας λόγος. Γιατί έκαψε, λέει, τα κάτια της αμαρτίας που έκανε από στον μέσα. Τους καθάρισε, τους έκαψε από τα κακά που ήταν μέσα, δηλαδή έβαλε φωτιά, εμπρισμό, πνευματικό, και από εκεί και πέρα καθαρή,
χωρίς να βγω το θάνατο, οδηγούνταν καθημερινά στο θάνατο. Λέω στον Παύλο, κάθε μέρα πεθαίνουμε. Και κάθε μέρα ατενίζουμε το θάνατο, ότι να τώρα τελειώνουμε. Και εκείνη τώρα μας έλεγε, όχι, δεν είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω ότι η ανθρώπινη σάρκα, το ανθρώπινο σώμα, θα οδηγηθεί στον ουρανό ακριβώς, όχι σε επαναλαμβάνω σε απότερο βαθμό, γιατί αν μου πεις απότερο είναι αίρεση, θεωμένο μεν, αλλά σχετικά στην αγκαλιά του Κυρίου, που αυτή η αγκαλιά είναι και ο Παράδεισος. Η αγκαλιά του Χριστού είναι και ο Παράδεισος. Δεν θα πούμε και κάτι άλλο ο Παράδεισος. Επίσης, έχουμε ξαναπεί άλλη φορά, ο μισοσμένος έχει παραδοθεί από τώρα στα έργα του που είναι και η κόλαση. Τα έργα του, τα πονηρά, αυτά είναι η κόλασή του, αυτά θα το βασανίζουν στην άλλη ζωή. Η επιλογή αυτή για τον ασεβή, τον αμετανοήτως ασεβή άνθρωπο, αυτά τα έργα του θα είναι και η κόλασή του. Μην ψάχνουμε να βρούμε καμιά κόλαση διαφορετική ή κανένα παράδεισο διαφορετικό από την αγκαλιά του Κυρίου μας. Είναι κατάστασης χάριτος η κατάσταση του σωσμένου ανθρώπου. Και κατάστασης σατανά, σατανική ή κατάσταση του κολλασμένου, της κολλασμένης ψυχής, κολλασμένου ανθρώπου. Θέλω, πριν τελειώσω, εδώ κόβω, θα έχουμε συνέχεια στο όλο μάθημα. Τι ώρα είναι? Παρά 20. Δεν είναι ακόμα. Να αναγνώσω, μέχρι παρατέταρτο και κλείνουμε, να αναγνώσω ένα κομμάτι από τον Ορθόδοξο τύπο, θέλω να το δείτε και να το διαβάζετε κι εσείς, για να δείτε εδώ που λέει σημεία των καιρών και από κάτω λέει νέα εποχή. Το διάβασα. Ξαναδιά το κουσμόλι, θα το δούμε σιγά σιγά. Να ξέρουμε πού μας πηγαίνουν αυτοί που εμείς εκλέγουμε. Διαβάζω λοιπόν, αν προλάβω όλο, αν δεν προλάβω ένα μέρος και τώρα στην άλλη συνάντησή μας. Τι είναι η νέα εποχή? Στις έσχατες μέρες, λέει η Αγία Γραφή, η πλάνη θα κυριαρχήσει στον κόσμο. Ο σατανάς θα πλώσει την εξουσία του παντού. Οι άνθρωποι θα απομακρυνθούν από τον Χριστό. Θα μείνουν κοντά του πολύ λίγοι. Οι εκλεκτοί αυτή που θα είναι το ευλογημένο λίμα και κατ' εκλογή χάριτος. Λίμα σημαίνει υπόλοιπο. Εκλεγμένο από τη χάρη του Θεού και από την θέση του βεβαίως. Για την κατάσταση αυτή εργάζεται η νέα εποχή. Δηλαδή αυτοί που κουμαντάρουν τον κόσμο και που διατυπανίζουν. Παγκοσμιοποίηση. Ναι, την παγκοσμιοποίηση και το φωνάζουν, νέα εποχή φωνάζουν. Δεν κάνω τίποτα άλλο παρά τον κόσμο στο σύνολό του, εκτός από ένα πολύ μικρό υπόλοιπο, να τον οδηγούν στη νέα εποχή, στην εποχή έξω από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δηλαδή στον Αντίχριστο. Οι υποστηρικτές της νέας εποχής ισχυρίζονται ότι η αστρολογία, με συγχωρείτε, ότι η αστρολογική εποχή του Ιχθύος, που κατά αυτούς συμβολίζει τον χριστιανισμό, κατά αυτούς, όχι για το Ευαγγέλιο, εμείς αστρολογία δεν δεχόμαστε. Οι αστρολόγοι λένε εποχή του Ιχθύος, λένε εποχή του χριστιανισμού. Τελείωσε αυτή η εποχή. Με τη λήξη του 20ου αιώνα, που πέρασε 20ος αιώνας, διδάσκουν πως από τον 21ο αιώνα
άρχισε η νέα εποχή. Δείτε πόσα πανηγύρια γίνανε. Να πλατεία Συντάγματος, να στον κόσμο έξω, να από εδώ. Αυτή η παγκοσμιοποίηση που φωνάξατε προηγούμενος. Μιλένι. Ναι. Πού είναι η εποχή του υδροχώου. Στο πρώτο αιώνα η εποχή του υδροχώου. Του Σατανά. Από εδώ και πέρα λένε ο Σατανάς έχει καταλάβει τη θέση του αληθινού Θεού και αυτός πλέον θα λατρεύεται από τους ανθρώπους ως αληθινός Θεός. Να τα προσέχουμε για τα πράγματα. Η νέα εποχή άρχισε να αποκαλύπτεται από τους ηγέτες της μετά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Ο σχεδιασμός της όμως έγινε πολύ νωρίτερα, ίσως από τον 19ο αιώνα. Υπόβαθρο της νέας εποχής είναι η μασονία και η θεοσοφία. Στελέχη της μασονίας και της θεοσοφίας υπήρξαν προτεργάτες της νέας εποχής. Αλλά και διάφορες αποκρυφιστικές θρησκείες της Ανατολής, όπως ο Ινδουισμός, φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει σημαντικά το κίνημα αυτό της νέας εποχής. Η ειδική προέλευση δηλαδή, έχουν επηρεάσει θρησκείες, θρησκευτικές αιρέσεις, ακριβώς στη νέα εποχή, από την Ινδία, ο Ινδουισμός. Η Μασονία ιδρύθηκε και το 1717 στη Μεγάλη Βρετανία, παρά το διαθρηνούμενο ότι δήθεν είναι από την εποχή του Σολομώντα. Η Θεοσοφία ιδρύθηκε το 1875 από τη Ρωσίδα Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκι στη Νέα Υόρκη. Η Μασονία και η Θεοσοφία σχετίζονται μεταξύ τους. Στενότερη όμως σχέση υπάρχει μεταξύ Θεοσοφίας και Ινδουισμού. Ο Μαχάτμα Γκάντι έγραφε ότι η διδασκαλία της Έλενας Μπλαβάτσκι είναι Θεοσοφία, είναι Ινδουισμός. Ο Ινδουισμός, αντίθετα προς άλλες θρησκείες, είναι θρησκεία πολυθεϊστική. Αποτελείται από περισσότερες από 300 εκατομμύρια θεότητες. Τα ακούτε, ο Ινδουισμός δηλαδή έχει 300 εκατομμύρια θεότητες μέσα. Δεν τους κόβει, παιδί μου, των Ινδών, να πιστεύουν σε τόσους... Στον Ινδουισμό η νέα εποχή βρήκε το πρότυπο της ένωσης όλων των θρησκειών σε μία, τη λεγόμενη πανθρησκεία. Δηλαδή αυτό που πάει ο Πάπας να κάνει με τον αρχηγό το δικό μας, τη λεγόμενη, πώς τη λέμε αλλιώς, όχι παγκοσμιοποίηση θρησκειών δηλαδή, αλλά τη λέμε οικουμενισμό. Οικουμενισμό. Οικουμενισμός ή αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι το ίδιο πράγμα. Του κρατάνε σε πόλη φθαρμού. Λοιπόν, για τελειώνω, δεν θα διαβάσω άλλο. Η κίνηση της νέας εποχής συνδυάστηκε με εξέχοντες διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO, το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Δηλαδή αυτοί οι οργανισμοί είναι όργανα ακριβώς αυτής της νέας εποχής. Και όσοι συμμετέχουν σε αυτούς τους οργανισμούς είναι ένωση. Όχι, ένωση είναι τα όργανα για να διαδοθεί η νέα εποχή. Ναι, δεν θα διαβάσω όλα να σας κουράσω. Θα δούμε το υπόλοιπο στην άλλη συνάντησή μας. Φτάνει 3/4. Τι ώρα είναι τώρα? Ναι, πάμε τώρα. Ωραία. Πάτε ρημών και να πάμε στο τάδιο. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος Ελέγχης του Ιησού. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος Ελέγχης του Ιησού. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος Ελέγχης του Ιησού. Πάτε ρημών με ζήσου Χριστού, αγιαστείτε το όνομά σου. Ερδέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το όνομά σου. Ως εν ουρανώ το κεφτήσει, τον άρτον ημών του Ιησού, δώσε την ησυχία. Κι άφε συνήθω το φιλί με τα δέντρα. Ως και εμεί αφίερε τι σου φιλέ. Και μη σε νέε σε εμά τι πρέσβε, αλλά θα είσαι εμά σε αυτό το ίδιο. Διευθύνω των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τη σώση. Καλή χρονιά και προηγημένη. Την Άγια Δευτέρα, 6 ώρα. 6. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν μνημονεύουμε τι σημαίνει στην
του Αγίου Γόρους, τον Παρθονομέο, συνέπραξε. Αυτό πρέπει να το βάλουμε υπόψη μας. Κάτσε, εγώ έχω διαφωνία. Πώς? Έχω διαφωνία. Γιατί, κάτω,